Με ψυχραιμία, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΗ και τις κεντρικές υπηρεσίες του οργανισμού, προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα στελέχη της υπηρεσίας του ΕΟΠΗ στο Ηράκλειο. 5 υπάλληλοι της υπηρεσίας που λειτουργεί στο κέντρο του Ηρακλείου βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Πάντα εφαρμόζομαι αυστηρά μέτρα από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε μετά το πρώτο lockdown. Πάντα. Το ίδια μέτρα. Εκτός από την υπάλληλο που επέστρεψε από διακοπές και βρέθηκε θετική μαζί με συναδελφό της, με την οποία δούλευαν στον ίδιο χώρο, ακόμη 3 άτομα από τα 16 που τέθηκαν αρχικά σε καραντίνα συγκαταλέγονται στα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Το υλικό φορτίο έχει ξεπεράσει το όριο αυτό που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Επομένως, δυστυχώς έγινε τις τελευταίες 10 μέρες. Είχα και εγώ την ίδια εντύπωση ότι μια χαρά πηγαίναμε, αλλά το υλικό φορτίο, γιατί έχουμε δείκτες, κυρία Στεφακιανάκη, δεν πάμε στα τυφλά. Mm-hmm. Οι δείκτες μας λένε ότι έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο 1 και πάμε στο επίπεδο 2. Εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα από 11 ακόμη δείγματα, ενώ αύριο ξεκινά η συλλογή δείγματων από τους υπόλοιπους 20 υπαλλήλους της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Νομίζω οι 5. Δεν έχω και πολλές από 5 νομίζω. Είχαν προσέλθει για εργασία ή ήρθαν από διακοπές και Κάποιοι ήταν σε άδεια, ναι. Πριν έρθουν για εργασία δηλαδή. Πριν έρθουν για εργασία, κάποιοι ήταν σε άδεια. Mm-hmm. Ήρθαν μια μέρα και μετά την άλλη μέρα ήταν Σαββατοκύριακο νομίζω και ό,τι έγινε, έγινε από την Παρασκευή το απόγευμα. Οπότε εμείς το μάθαμε, ήταν 48 ώρες δηλαδή μετά, ανοίξαμε εμείς μετά 48 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες υπάλληλοι του ΕΟΠΗ που αποτελούν τα πρώτα κρούσματα εργάζονται στη γραμματεία της υπηρεσίας χωρίς να έχουν άμεση επαφή με το κοινό. Έχει γίνει απολύμανση του χώρου. Έχει γίνει απολύμανση του χώρου, ναι. Έχουν ξεκινήσει τα τεστ στους υπόλοιπους υπαλλήλους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, ότι είναι η διευθυντριά μας. Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων γίνεται στο ισόγειο, που βρίσκεται ένας υπάλληλος προστατευμένος πίσω από τζαμαρία και οι συναλλασσόμενοι μπαίνουν ένας-ένας στο χώρο. Εγώ νιώθω ασφαλής εδώ γιατί είναι απομονωμένος ο χώρος. Τα δύο αρχικά κρούσματα έγιναν γνωστά την Πέμπτη και την Παρασκευή και άμεσα μπήκαν σε καραντίνα οι πρώτοι 16 υπάλληλοι ως κοντινότερες επαφές των δύο γυναικών. Είστε στην διαδικασία να κάνετε όλοι τεστ? Αυτός, ναι, αύριο νομίζω. Αν υπάρχει όντως κρούσμα υπαλλήλος θα πρέπει να κλειστεί. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Όταν σε μια πόλη έχεις 2 ή 3 εστίες αναζωπήρωσης με μεγάλη επιδημική δυναμική, δεν τις ξεχνάς, μετράς και τα κρούσματα, μετράς και τις εστίες, μετράς και τον τρόπο με τον οποίο κινείται όλος ο πληθυσμός. Στο κτίριο έγινε απολύμανση το απόγευμα της Δευτέρας και οι πολίτες προσέρχονται με προσοχή και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. 7 ασθενείς νοσηλεύονται στην κλινική COVID του Παγνή. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν χρήζει υποστήριξη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς ακόμη και η υγεία του 52χρονου που είχε μεταφερθεί από τα Χανιά στο Ηράκλειο βελτιώθηκε και δεν χρήζει μηχανικής υποστήριξης. Το καλό σενάριο είναι να είναι 0 τα κρούσματα που δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Και το πολύ κακό σενάριο είναι να έχουμε εικόνες αλλοφροσύνης με το 100% των κρεβατιών των μονάδων και των νοσοκομείων γεμάτα και να μην ξέρουμε πού να τους βάζουμε. Νομίζουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο άκρο.